Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σχετικά σύντομα τα ξαναλέμε και από εδώ και πέρα θα τα λέμε αρκετά σύντομα, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σας δείξω. Οπότε θα κάνω πολύ πολύ πιο συχνά βίντεο, σχεδόν κάθε μέρα δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, fingers crossed. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με ένα unboxing και συγκεκριμένα unboxing και try-on τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν μέσα στο κουτί και αναφέρομαι στο Cherry Box, το οποίο έχει την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει το πακέτο τους για να δοκιμάσω τα προϊόντα που περιέχει μέσα. Το πακέτο αυτό κοστολογείται στα 25€, θα σας έχω όλες τις πληροφορίες από κάτω, θα δούμε αναλυτικά τι περιέχει μέσα στο κουτί, τα δοκιμάζω πάνω στο πρόσωπό μου, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το τελικό για να ξέρετε λίγο ένα sneak peek του τι γίνεται, οπότε θα έχουμε δοκιμή των προϊόντων αυτό που έχει μέσα το κουτί και ανάλυση των προϊόντων των οποίων υπάρχουν μέσα. Οπότε, για να μην βγει μεγάλο το βίντεο, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και κάτι άλλο, δεν κρατήθηκα, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για Χριστούγεννα, αλλά έπρεπε να κάνω αλλαγή στο intro. Enjoy! Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Έχω ανοίξει ήδη το κουτί για να ξέρω τι έχει μέσα και να ξέρω τι θα χρησιμοποιήσω στην κάμερα και τι εκτός κάμερας. Το κουτί λοιπόν περιέχει αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα. Συνοδεύεται με αυτό το χαρτάκι το οποίο σου ενημερώνει τι προϊόντα βρίσκεις μέσα στο Cherry Box, όπως επίσης και τις τιμές του. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα σας δείξω το πρώτο προϊόν το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο πρόσωπο. Είναι λοιπόν αυτή η Makeup Bag. Την αγάπησα, πραγματικά είναι ό,τι πρέπει για να σε σεράκι μέσα στη τσάντα. Είναι ακόμα ωραία για να διακοσμείς οτιδήποτε μέσα στο χώρο σου, στο μπουντουάρ σου. Όπως επίσης, άμα σας αρέσουν οι φωτογραφίες γενικά, είναι πολύ ωραία για φωτογραφικό αξεσουάρ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Έχει αρκετή χωρητικότητα και πιστεύω ότι θα την αξιοποιήσω πάρα πολύ. Και η τιμούλα της είναι στα 6€. Πάμε να συνεχίσουμε και θα σας δείξω ένα προϊόν από την Bella Pierre, το οποίο ονομάζεται Pro Color Correcting Concealer Palette, το οποίο κοστολογείται στα 20€. Συνοδεύεται λοιπόν από 3 αποχρώσεις, τα pans του είναι πολύ μεγάλα, οπότε δεν θα ξεμείνεις ποτέ. Έχουμε έναν πράσινο κορεκτόρα, έναν πιο ροζ και έναν πιο ροδακινή. Είναι όλα διορθωτικά και σήμερα έχουμε να παίξουμε με διορθώσεις πάνω στο πρόσωπο, οπότε θα δούμε και τι δουλειά κάνει. Και συνδυαστικά θα σας δείξω και το πινελάκι που έχει μέσα το πακέτο, το οποίο κοστολογείται στα 5€ και 99 λεπτά και είναι από την εταιρεία Moda Brush και το συγκεκριμένο είναι ένα flat concealer brush, οπότε και θα χρησιμοποιήσω αυτό για να κάνω τις διορθώσεις μου στο πρόσωπο. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε και να δούμε πώς είναι από μέσα. Το πινελάκι μας λοιπόν είναι κάπως έτσι από μέσα, έχει κάτι σαν καουτσούκ εδώ πέρα στην επιφάνεια και το κάνει πολύ πολύ ωραίο σε αίσθηση. Και το πινέλο αυτό καθ' αυτό έχει αυτή εδώ πέρα τη μορφή, είναι εντελώς flat από ό,τι βλέπετε και αρκετά χοντρούλικο, οπότε με αυτό θα κάνουμε τη δουλειά μας. Θα πάω λοιπόν τώρα στον πράσινο κορέκτορα της παλέτας και θα βουτήξω λίγο το πινέλο μου εδώ μέσα και θα πάω να καλύψω, δόξα τω Θεώ, έχουμε σήμερα πολλές κοκκινίλες, οπότε πάμε σιγά σιγά να σβήσουμε τις κοκκινίλες του προσώπου. Ως πρώτη εντύπωση θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά pigmented, εκτός άμα πήρα εγώ πολύ μεγάλη ποσότητα. Κάνω από ό,τι βλέπετε ταμποναριστές κινήσεις, γιατί άμα κάνω κινήσεις πέρα δόθε, άμα το σέρνω δηλαδή, το προϊόν θα εξαπλωθεί σε σημεία που δεν θέλω. Θα πάμε λοιπόν τώρα να περάσουμε εφαρμογή και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, το οποίο εγώ έχω ένα φυσικό σπασμένο αγγείο. Φυσικό, όσο φυσικό μπορεί να είναι ένα σπασμένο αγγείο. Και αυτό που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω το χρώμα αυτό και έχει αυτό το σημείο διότι σήμερα έχω μια πολύ έντονη κοκκινίλα και εδώ πέρα θα το σύρω, δεν με πειράζει ιδιαίτερα. Και ως πρώτο στάδιο έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αισθητό ότι έχει κάνει τεράστια αλλαγή πάνω στο πρόσωπό μου. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπετε, έχουν εξουδετερωθεί πάρα πολύ κοκκινίλες. Που αυτό σημαίνει ότι όταν θα πάω να εφαρμόσω τα υπόλοιπα προϊόντα μακιγιάζ, όπως είναι foundation, concealer κτλ., σίγουρα επειδή υπάρχει μια εξισορρόπηση του χρώματος, θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω τον ροζ κορέκτορα, ο οποίος είναι για την εξαφάνιση των μαύρων κύκλων. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε λίγο τι διαφορά ήδη που έχω αρχίσει λίγο την εφαρμογή. Προσπαθώ να είμαι πολύ ευγενική και ελαφροχέρα σε αυτό το σημείο γιατί το μάτι μας είναι πάντα ευαίσθητο και επιρρεπές σε λεπτές γραμμές κτλ. Το κάνω λίγο και με ταμποναριστές κινήσεις με το χέρι μου για να μπορέσω να εξασφαλίσω ότι δεν έχω περιττή ποσότητα πάνω στα μάτια μου.
Και εδώ έχουμε τη διαφορά. Αυτό είναι το μάτι που χρησιμοποίησε τον κορέκτορα και αυτό είναι το μάτι που δεν χρησιμοποίησε ακόμη τίποτα. Θα κάνω off camera λοιπόν και το άλλο το μάτι, θα γυρίσω με την βάση μου και θα συνεχίσουμε με την εφαρμογή των άλλων προϊόντων. Επέστρεψα λοιπόν βαμμένη, θέλω να περάσουμε τώρα στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι το I Define Soft Tip Felt Liner από την εταιρεία Makeup Academy. Το συγκεκριμένο προϊόν το έχω ήδη, μου κάνει το eyeliner μου παιχνίδι, οπότε ειλικρινά είναι πολύ ωραίο κομμάτι μέσα σε αυτό το κουτί. Δεν θα το ανοίξω λοιπόν, θα το αφήσω στην άκρη για giveaway, για ένα τεράστιο μαζικό giveaway που σχεδιάζω να κάνω όταν με το καλό φτάσουμε τους 10.000 συνδρομητές. Οπότε αυτό μπαίνει στην άκρη και θα χρησιμοποιήσω το δικό μου για αυτό τον λόγο. Γενικά, παιδιά, σαν εφαρμογή εμένα με βολεύει πάρα πολύ, διότι το πινελάκι του είναι πάρα πολύ λεπτό. Οπότε είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά αξίζει, ειδικά για τις αρχάριες που δεν το έχουν πολύ και με το πινέλο. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, δηλαδή σας το προτείνω ανεξαιρέτως και από το κουτί. Και αφού ολοκληρώσαμε το eyeliner, πάμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο προϊόν του κουτιού και δεν είναι τίποτα άλλο από ψεύτικες βελφαρίδες. Γενικά αυτό το κομμάτι εγώ δεν το πολύ έχω, βλέπετε ότι δεν πολύ χρησιμοποιώ ψεύτικες βελφαρίδες, όμως αυτές για κάποιο λόγο μου φαίνονται πάρα πολύ φυσικές και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι ευκαιρία τώρα να τις δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Lashionista, είναι στα 11,99€, περιέχει το κουτί μέσα και δική του κόλλα και το πιο σημαντικό από όλα που εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι είναι ελληνική εταιρεία, οπότε πάρα πολλά likes για αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Από μέσα έχουμε αυτό εδώ πέρα το σύμπλεγμα. Έχουμε τις βλεφαρίδες και έχουμε και την κόλλα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να βάλω μία λεπτή στρώση στις βλεφαρίδες μου με μία μάσκαρα για να μπορέσω λίγο να τις χρωματίσω. Ανοίγοντας το, είναι οι βλεφαρίδες έτσι από μέσα. Φαίνονται πάρα πολύ φυσικές. Θα τις δούμε βέβαια και στα μάτια. Έχει μέσα και την κόλλα. Είναι επαναχρησιμοποιούμενες. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Οπότε τις έχετε. Είναι έτοιμες για την επόμενη χρήση τους. Οι βλεφαρίδες είναι πάρα πολύ ωραίες, φαίνονται φυσικές, άνετα μπορώ να τις φορέσω και σε πιο καθημερινό μου μακιγιάζ. Πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι η κόλλα είναι πάρα πολύ καλή. Κόλλησε κατευθείαν, δεν με ζόρισε καθόλου, επίσης δεν τις αισθάνομαι καθόλου στο μάτι μου, είναι πραγματικά πάρα πολύ ελαφριές. Πάμε να βάλουμε και από την άλλη μεριά. Δεν τις αισθάνομαι καθόλου πάνω στα μάτια μου, πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνουν από τις πολύ αγαπημένες μου και θα αρχίσω να μου φαίνεται να φοράω και εγώ βλεφαρίδες. Πάμε τώρα λοιπόν στο τελευταίο προϊόν του κουτιού και είναι ένα κραγιονάκι, είναι από την εταιρεία Lord & Berry. Το συγκεκριμένο προϊόν κοστολογείται στα 20€, είναι ένα Shiny Lipstick Pencil. Η απόχρωσή του είναι η Diva και πάμε να κάνουμε την εφαρμογή μας και να σας πω τις εντυπώσεις μου. Επέστρεψα και με το περίγραμμα και με highlighter, οπότε τώρα νομίζω ότι έχουν δέσει όλα μεταξύ τους. Αυτό το χρώμα μίλησε μέσα στην καρδιά μου, είναι ότι πρέπει τώρα για τους φθινοπορεινούς χειμερινούς μήνες. Μου αρέσει που είναι αυτό το έτσι το έντονο, το δαμασκινί, το βαθύ, πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα δεν είναι 100% σταθερό, γιατί προφανώς και δεν ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, δεν είναι matte. Έχει μια ενυδατική φόρμουλα και έχει και μια ενυδατική όψη. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι λαμπερά τα χείλη μου. Το αναφέρει καιρός ότι είναι shiny lipstick, οπότε αφήνει μια λαμπερή όψη στα χείλη. Έχει μια πάρα πολύ λεπτή υφή, δεν το καταλαβαίνεις καν ότι το φοράς και έχει πολύ ωραίο άρωμα. Οπότε το τελευταίο μου βήμα είναι να σετάρω όλη μου την περιοχή και στη συνέχεια θα περάσουμε στο να κλείσουμε το βίντεο. Και αυτό είναι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα το οποίο δημιούργησα με τα πράγματα που έχει μέσα το Cherry Box. Ελπίζω να σας άρεσε. Είμαι ικανοποιημένη στο 100% από αυτά τα πράγματα. Προφανώς και θα φανεί στη διάρκεια κατά πόσο θα με βολέψουν, γιατί τώρα είναι οι πρώτες εντυπώσεις, πρώτες εφαρμογές. Αλλά έχω να σας πω μόνο καλά λόγια. Το συγκεκριμένο κουτί κοστίζει μόνο 25€, δηλαδή καμία σχέση με την πραγματική αξία των προϊόντων. Διότι μόνο άμα σκεφτείτε την παλέτα που κάνει 20€ και το κραγιονάκι που κάνει άλλα 20€, κατευθείαν πάμε στα 40€. Βάλε τα και τα άλλα. Μέσα είναι πραγματικά value for money αυτό το πακέτο. Θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες από κάτω αν θέλετε να το τσεκάρετε. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Cherry Box που είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει το πακέτο να το δοκιμάσω και φυσικά να το δείξω και σε εσάς. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά.